Μεγάλα προβλήματα στις αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες προκάλεσε η σφοδρή χιονόπτωση στο Μόναχο, που έφτασε σε ύψος ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο. Από τη σφοδρή χιονόπτωση πλήττονται κυρίως η Νότια και η Ανατολική Βαβαρία, αλλά και τα κρατήδια Φοράρελμπεν και Τιρόλο στην Αυστρία. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Για το πρωτόγνωρο αυτό γεγονός, μιλά απευθείας από το Μόναχο ο Έλληνας Κώστας Κιτσικίδης για το 1 Channel. Βρισκόμαστε στο Μόναχο της Γερμανίας. Σήμερα είναι τρίτη μέρα από τις τελευταίες δύο μέρες που έχει χιονίσει. Βλέπουμε ότι έχουν γεμίσει οι δρόμοι με χιόνι και έχει φτάσει το χιόνι ένα ύψος 60 με 70 εκατοστά. Σε μερικά σημεία είναι λίγο παραπάνω. Βλέπουμε ότι οι δρόμοι καθαρίζονται μόνο στο κέντρο, δηλαδή μόνο οι κεντρικοί δρόμοι, ενώ οι υπόλοιποι θα καθαριστούν σιγά σιγά εφόσον υπάρχει κάποια δυσκολία. Το χιόνι έφτασε το Σάββατο σε 45 εκατοστά στο Μόναχο, ενώ συνολικά στη Βαβαρία η χιονόπτωση είναι η σφοδρότερη των τελευταίων 17 ετών.